εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης βάσης Μακρακόμης του ΚΚΕ σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, στον τόπο μας δεν ζουν βιομήχανοι, εφοπλιστές και τραπεζίτες. Εμείς όλοι που ζούμε εδώ είμαστε εργαζόμενοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματοβιοτέχνες και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και να επιβιώσουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ζούμε σε μια περιοχή κατά βάση αγροτική, κτηνοτροφική, που η επιβίωσή της, ακόμα και το εισόδημα των επαγγελματιών, εξαρτώνται απόλυτα από το αγροτικό και κτηνοτροφικό εισόδημα. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία 10 χρόνια που το αγροτικό εισόδημα δέχτηκε μεγάλα πλήγματα, χωριά ερήμωσαν, οι νέοι που αποφασίζουν να μείνουν και να το παλέψουν είναι ελάχιστοι, ο πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε κατακόρυφα, κυρίως από τη φυγή νέων ανθρώπων και η τοπική αγορά συρρυκνώθηκε. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτή τη φάση που οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής δίνουν μάχη επιβίωσης με το τεράστιο κόστος παραγωγής, οι επαγγελματίες όλο το Δήμο έχουν αναστενάξει. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι τα μέλη, οι φίλοι και οπαδοί του ΚΚΕ δεν είμαστε τίποτα χαρτογιακάδες πολιτικοί που εμφανίζονται ως διάτοντες ατέρες και σωτήρες κάθε 4 χρόνια και ζητάνε ψήφους. Είμαστε εδώ, βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και το κυριότερο, είμαστε παντού μπροστά. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη μάχη και διεκδίκηση που να οργανώθηκε και να δόθηκε στην περιοχή που να μην έχουμε συμβάλει στις παρεμβάσεις για να στελεχωθεί το κέντρο υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να έχουν οι κάτοικοι της περιοχής πρόσβαση στην υγεία χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, στις παρεμβάσεις για την κατάσταση στα σχολεία μας και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, για τις προσλήψεις επιστημονικού και εργατικού δυναμικού στο δασαρχείο, στις κινητοποιήσεις των αγροτών και επαγγελματιών για την προστασία του εισοδήματός μας μέσα στα lockdown, στα αγροτικά μπλόκα, για να μην περάσει το τεράστιο κόστος στην παραγωγή και την κατανάλωση. Ήμασταν εκεί μπροστά, μαζί με άλλους αγωνιστές και δώσαμε τις μάχες στα ίσια, αλλά και μέσα στα δημοτικά συμβούλια, με τις παρεμβάσεις του Παναγιώτη του Ράμου και του Κώστα του Σκαρλάτου. Έτσι και με τις εκδηλώσεις, σαν και την απόψινή, χωρίς να λογαριάσουμε κόπο και χρόνο, οργανώσαμε μια εκδήλωση μεγάλης κλίμακας, που από τη μία έχει σαν στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα αντίθεσης ενάντια στον πόλεμο, αλλά και στις πολιτικές που μας κάνουν να ασφικτιούμε. Και από την άλλη, να στείλουμε το μήνυμα ότι ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δεν θα γονατίσουμε μπροστά στις δυσκολίες, αλλά στείνοντας εκδηλώσεις σαν και αυτή, θα διασκεδάζουμε και θα τις αντιμετωπίσουμε μαχητικά, με αισιοδοξία και με ψηλά το κεφάλι. Θεωρούμε ότι εκδηλώσεις σαν την απόψινή δίνουν ζωή και ζωντάνια στον τόπο μας, που το έχει μεγάλη ανάγκη, και σας λέμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και το επόμενο διάστημα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έβαλαν πλάτη και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η απόψινή εκδήλωση. Τα μέλη και τους φίλους της κομματικής οργάνωσης, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους της εστίασης, τους εργαζόμενους του Δήμου, τη Δημοτική Αρχή, για την πολύτιμη υλικοτεχνική υποστήριξη. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Γλυκερία και τους μουσικούς που τη συνοδεύουν, που μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται απόψε εδώ για να μας χαρίσουν μια όμορφη βραδιά.